Σοφία ορθία ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, Κυρίνη πάση και το Πνεύματι σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομε. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Το καιρό εκείνο υπέστρεψαν επιμένες, δοξάζοντες και ενούντες τον Θεόν, επί πάσιν εις ήκουσαν και είδων, καθώς ελαλήθη προς αυτούς. Και ότε πλήστησαν ημέρε οκτώ του περιτεμήν το πεδίον, και κλήθη το όνομα αυτού Ιησούς, το κληθέν υπό του Αγγέλου, πρώτου συλληφθήνε αυτόν εν τη κοιλία. Το δε πεδίον ύφξανε και κρατεού το πνεύματι, πληρούμενον σοφίας και χάρις Θεού είναι επ' αυτό, και πορεύοντο οι γονείς αυτού κατέτωσης Ιερουσαλήμ τη εορτή του Πάσχα. Και ότε έγινε το ετών 12 αναβάντων αυτών εις Ιεροσόλυμα, κατά το έθος της εορτής, και τελειωσάντων τας ημέρας, εν το υποστρέφειν αυτούς, υπέμεινεν Ιησούς οπές εν Ιερουσαλήμ, και ουκ έγνω Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού, νομίζοντες δε αυτόν εν τη συνοδεία είναι. Ήρθον ημέρας οδόν και ανεζήτουν αυτόν εν τη συγγενέση και εν της γνωστής, και μη ευρώντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν. Και γένετο μεθ ημέρας τρεις εύρουν αυτόν εν το ιερό καθεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων και ακούοντα αυτόν και περωτώντα αυτούς. Εξίστανται δε πάντες οι ακούοντες αυτού, επί τη συνέση και τες αποκρίσεις είναι αυτού, και οι δόντες αυτών εξεπλάγησαν, και προς αυτόν η μήτηρα αυτού είπε, τέκνον τι επί σας ημινούτος, ιδού ο πατήρ σου καγώ, ο δυνόμενοι εζητούμενσε, και είπε προς αυτούς, τι ότι εζητείτε με, ουκ είδητε ότι εν της του πατρός μου δι είναι με. Και αυτοί ου συνήκαν το ρήμα, ο ελάλης εν αυτής, και κατέβη με ταυτόν και ήθεν εις Ναζαρέτ, και είναι υποτασσόμενος αυτής. Η δε μήτηρα αυτού διατήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν τη καρδία αυτής, και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπι. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Προέκοπτε ηλικία και χάριτη παρά Θεού και ανθρώπης, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, το οποίο σήμερα εορτάζουμε την ονοματοδοσία, η οποία γινόταν κατά την 8η ημέρα μαζί με την περιτομή του βρέφους εις τους Εβραίους. Ο Κύριος πήρε όλα τα του ανθρώπου, εκτός της αμαρτίας, η οποία δεν ανήκει στον άνθρωπο, είναι κάτι ξένο. Ο Κύριος πέρασε από όλες τις ηλικίες για να γιάσει όλο τον άνθρωπο, όλη την ανθρώπινη ζωή. Και ο Κύριος είναι υποτασσόμενος, συνεχώς ήταν εις την υπακοή, στον ουρανής Πατέρα Του, αλλά
και εις την υπεραγία Θεοτόκο τη μητέρα του και εις τον Άγιον Ιωσήφ τον μνήστορα. Τέκνα υπακοής είναι και όλοι οι Άγιοι και ο Άγιος Μέγας Βασίλειος Ουρανοφάντορ, Αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας, τον οποίον εορτάζουμε σήμερα και ο οποίος μιμήθηκε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και τα ήθη των ανθρώπων εκόσμησε με την ουράνια διδασκαλία του. Γεννημένος το 330 στην Νεοκεσάρια του Πόντου, από γονείς ευγενείς, με δυνατό χριστιανικό φρόνημα, έμελε να γίνει μέγας πνευματικός διδάσκαλος και κορυφαίος θεολόγος και πατέρας της Εκκλησίας. Αφού η χριστιανική του ανατροφή, αλλά και η πνευματική του πορεία, η μεγάλη του αυστηρότατη άσκηση, αλλά και η όλη του πνευματική ζωή και προσπάθεια, τον οδήγησαν στην Θεία Θεωρία. Επιτέλεσε σπουδαιότατο ποιματικό, παιδαγωγικό, φιλανθρωπικό έργο. Διατέλεσε ένας από τους κορυφαίους και οικουμενικούς διδασκάλους και πατέρας της Εκκλησίας. Ο πατέρας του, ο οποίος λεγόταν και αυτός Βασίλειος, ήταν καθηγητής ρητορικής στην Νεοκεσάρια και η μητέρα του Εμέλια απόγονος οικογενείας Ρωμαίων αξιωματούχων. Στην οικογένεια εκτός από τον Βασίλειο υπήρχαν άλλα 8 παιδιά. Μεταξύ αυτών ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ο Όσιος Ναυκράτιος, ασκητής και θαυματουργός Ιωσία Μακρίνα και ο Άγιος Πέτρος Επίσκοπος Σεβαστίας. Τα πρώτα γράμματα του τα δίδαξε ο πατέρας του. Συνέχισε τις σπουδές του στην Κεσάρια της Καπαδοκίας, στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα. Εκεί σπούδασε γεωμετρία, αστρονομία, φιλοσοφία, ιατρική, ρητορική και γραμματική. Οι σπουδές του διήρκεσαν 4,5 χρόνια. Η ασκητική του ζωή ξεκίνησε ήδη από τα χρόνια όπου φοιτούσε στην Αθήνα. Ο σοφός δάσκαλος του Εύβουλος, εντυπωσιασμένος από την αυστηρή νηστεία του Αγίου και μετά από παρένεσή του, λέγεται ότι έγινε χριστιανός. Στις φοιτητές του ήταν και 2 νέοι που έμελε να διαδραματίσουν σπουδαίο ρόλο στην ιστορία. Ο ένας Φωτεινό, ο Άγιος και Μέγας Πατέρας Εκκλησίας, ο Θεολόγος Γρηγόριος, και ο άλλος Μελανό, στον Αντίποδα, προδότης του Ιησού, ειδωλολάτρης και διώκτης των χριστιανών, ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών ο Άγιος Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ανέπτυξαν μεγάλη, ισχυρή φιλία. Ταυτόχρονα με τις σπουδές τους είχαν ιεραποστολική δράση, διοργάνωναν χριστιανικές συγκεντρώσεις, στις οποίες ανέλυαν θρησκευτικά ζητήματα. Ήδησαν επίσης και τον πρώτο χριστιανικό φοιτητικό σύλλογο. Επέστρεψε στην Κεσάρια το καλοκαίρι του 356 μετά Χριστόν και συνεχίζοντας την παράδοση του πατέρα του έγινε καθηγητής της ρητορικής. Το 358, επηρεασμένος από τον θάνατο του αδελφού του, του Αγίου Ναυκρατίου, καθώς και με παρότριση της αδελφής του της Αγίας Μακρίνας, βαπτίζεται χριστιανός και αποφασίζει να αφιερώσει τον εαυτό του στην ασκητική πολιτεία. Αποσύρθηκε λοιπόν σε ένα κτήμα της οικογενείας του στον Πόντο. Χαρακτηριστικό της μεγαλοψυχίας του είναι ότι μετά τη βαπτισή του δώρησε στους φτωχούς και στην Εκκλησία το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του. Το φθινόπωρο του ιδίου έτους ξεκινά ένα οδηπορικό σε γνωστά κέντρα ασκητισμού της Ανατολής, Αίγυπτο, Παλαιστίνη, Συρία και Μεσοποταμία, επιθυμώντας να συναντήσει πολλούς ασκητές και μοναχούς για να γνωρίσει τον τρόπο ζωής τους. Όταν γύρισε στον Πόντο από το ταξίδι αυτό, μοίρασε και την υπόλοιπη περιουσία του
και αποσύρθηκε στο κτήμα του επιθυμώντας να ζήσει πλέον ως μοναχός. Εκεί έγραψε τους κανονισμούς για το μοναχικό βίο, κανόνες που ρυθμίζουν τη ζωή στα μοναστήρια μέχρι τις μέρες μας. Με την υψηλή του κατάρτιση στην Ορθόδοξη πίστη και τον ασκητικό θαυμαστό του βίο, η φήμη του εξαπλώθηκε σε όλη την Καπαδοκία. Έτσι, ο Μητροπολίτης Κεσαρίας Ευσέβιος, πραγματοποιώντας τη Θεία Βούληση αλλά και αυτή των χριστιανών της περιοχής, το χειροτόνησε το 364 μετά Χριστό εις πρεσβύτερον, το 370 μετά Χριστό, μετά το θάνατο του Ευσεβίου και σε ηλικία 41 ετών, τον διαδέχθηκε ο Άγιος Βασίλειος στην επισκοπική έδρα με την συνδρομή του Ευσεβίου Επισκόπου Σαμοσάτων και του Γρηγορίου Επισκόπου Ναζιαζού. Επίσκοπος πλέον Κεσαρίας ο Άγιος Βασίλειος αντιμετώπισε την προσπάθεια του αυτοκράτορα Ουάλη να επιβάλλει τον ομιανισμό, ρεύμα του αριανισμού, επικοινωνώντας μέσω επιστολών με τον Μέγα Αθανάσιο, Πατριάρχη Αλεξανδρίας και τον Πάπα Ρώμης Δάμασο. Στον τόπο του, στην περιφέρεια της δικής του ποιματικής ευθύνης, είχε να αντιμετωπίσει την έντονη παρουσία του αριανικού στοιχείου και άλλων κακοδοξιών. Από τις επιστολές του φαίνονται οι προσπάθειες που κατέβαλε για να καταπολεμήσει την συμμονία των επισκόπων, για να αναδείξει άξιους κληρικούς στο ιερατείο, καθώς και για την πιστή εφαρμογή των ιερών κανόνων από όλους τους πιστούς. Και φανερώνεται επίσης η ποιμαντική φροντίδα του στα αποκομμένα και περιθωριοποιημένα μέλη της Εκκλησίας. Στην Οικουμενική Εκκλησία ο Μέγας Βασίλειος ουσιαστικά αναλαμβάνει τα πνευματικά ηνία από το Μέγα Αθανάσιο, ο οποίος γυρεός πλέον αποσύρεται από την εργό δράση. Εργάζεται συνεχώς για να επικρατήσει η Ορθοδοξία. Υπερασπίζεται με σθένους το δόγμα της Αγίας Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου της Νικαίας. Ο Άγιος Βασίλειος βοηθούσε πάντοτε τους αδικημένους και κουρασμένους, τους πεινασμένους, τους αρρώστους, ανεξάρτητα από το γένος, τη φυλή και το θρήσκευμα. Το όραμά του το έκανε πραγματικότητα ιδρύοντας ένα πρότυπο για τις μέρες μας κοινωνικό και φιλανθρωπικό σύστημα, την Βασιλιάδα, ένα ίδρυμα που λειτουργούσε νοσοκομείο, ορφανοτροφείο, γυροκομείο και ξενώνας για την φροντίδα και την ιατρική περίθαλψη των φτωχών, των αρρώστων και των ξένων. Τις υπηρεσίες του τις πρόσφερε το Ίδρυμα δωρεάν σε όποιον τις είχε ανάγκη. Το προσωπικό του Ιδρύματος αυτού ήταν εθελοντές που προσφέρανε την εργασία για το καλό του κοινωνικού συνόλου. Ήταν ένα πρότυπο και σε άλλες επισκοπές και στους πλούσιους ένα μάθημα να διαθέτουν το πλούτο τους με αληθινά χριστιανικό τρόπο. Πράγματι είναι άξιο θαυμασμού αυτή η έμπνευση, είναι αξία θαυμασμού αυτή η έμπνευση που είχε ο Μέγας Βασίλειος το 10ο αιώνα να ιδρύσει και να λειτουργήσει ένα τέτοιο ίδρυμα πρότυπο. Καταπονημένος από την μεγάλη δράση που ανέπτυξε σε τόσους πολλούς τομείς εναντίον των διαφόρων κακοδοξιών και ειδικά της αιρέσεως του αριανισμού, μη διστάζοντας πολλές φορές να αντιταχθεί με την εκάστοτε πολιτική εξουσία, με όπλα του την πίστη και την προσευχή, με τα κηρύγματα και τους λόγους του, με τα πολλά ασκητικά και παιδαγωγικά του συγγράμματα, καθώς και την ασκητική του ζωή, ο Άγιος Μέγας Βασίλειος παραδίδει το Πνεύμα του στον Θεό την 1η Ιανουαρίου του 379 μετά Χριστόν σε ηλικία 49 ετών. Ο θάνατός του βυθίζει στο πέθος όχι μόνο το ποιμνιό του, αλλά και όλο το χριστιανικό κόσμο της Ανατολής. Στην κηδεία του συμμετέχει και ένα πλήθος ανομοιογενές από άποψη θρησκευτικής και εθνικής διαφοροποίησεως. Το υψηλής σημασίας θεολογικό και δογματικό του έργο, καθώς και η λειτουργική και πρωτότυπη ανθρωπιστική του δράση,
Είναι η μεγάλη παρακαταθήκη που μας άφησε. Η μνήμη του τιμάται στην 1η Ιανουαρίου και από το 1081 μετά Χριστόν ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, Νέας Ρώμης, Ιωάννης Μαυρόπους, ο Αποευχαΐτων, εθέσπισε ένα κοινό εορτασμό των τριών ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Άντου Χρυσοστόμου στις 30 Ιανουαρίου ως προστατών των γραμμάτων και της παιδείας. Με σοφία στο πολιτικό του αναφέρεται η φράση «Τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας» και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τον επιτάφιο για τον καλό και μεγάλο του φίλο, τον Άγιο Βασίλειο, αποδίδει σε αυτόν με την ποιητική και βαθιά στοχαστική του ματιά το χαρακτηρισμό παιδαγωγός της νεότητος. Ο Μέγας Βασίλειος, εκτός των άλλων θαυμασίων και θείας εμπνεύσεως έργων του, έγραψε και την εκτενή και κατανυκτική Θεία Λειτουργία, που μετά την επικράτηση της συντομότερης λειτουργίας του Αγίου του Χρυσοστόμου, τελείται 10 φορές το χρόνο, την 1η Ιανουαρίου, όπως σήμερα, όπου γιορτάζεται και η μνήμη του, τις πρώτες 5 Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τις παραμονές των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων, τη Μεγάλη Πέμπτη και το Μεγάλο Σάββατο. Πάρα πολλά θαυμαστά περιστατικά συνδέονται με τον Άγιο αυτόν, τον Άγιο Μέγα Βασίλειο. Όταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο ασεβής και διώκτης των χριστιανών, θέλησε να πάει στην Περσία να πολεμήσει, πέρασε κοντά από την Κεσάρια. Ο Άγιος Βασίλειος, γνωρίζοντάς τον από την Αθήνα, όπου ήταν συμφοιτητές, πήγε μαζί με τον λαό να τον τιμήσει. Ο Ιουλιανός απέτησε να του δωρήσει, αφού ο Άγιος δεν είχε τίποτε άλλο, 3 από τους κρυθαρένιους άρτους του. Ο Άγιος το έκανε και ο Ιουλιανός διέταξε τους υπηρέτες να ανταμείψουν τη δωρεά και να δώσουν χόρτο από το λιβάδι. Ο Άγιος Βασίλειος, βλέποντας την καταφρόνηση του βασιλέα, του είπε «Εμείς, βασιλέα, ό,τι μας ζήτησες, από εκείνο που τρώμε, σου το προσφέραμε και εσύ μας αντάμιψες από εκείνο που τρως». Τότε ο Ιουλιανός θύμωσε πάρα πολύ και απείλησε ότι όταν θα επιστρέψει από την Περσία ο νικητής θα κάψει την πόλη και τον λαό θα τους πάρει δούλους. Όσο για τον ίδιο τον Άγιο Βασίλειο θα τον ανταμείψει όπως πρέπει. Ο Άγιος Βασίλειος όταν πήγε στην πόλη ζήτησε από τον λαό να μαζέψουν ό,τι πολύτιμο είχαν και να το αποθηκεύσουν κάπου έως ότου επιστρέψει ο φιλοχρήματος Ιουλιανός για να το προσφέρουν. Ίσως και έτσι κατευνάσουν την οργή του. Όταν έμαθε ότι επιστρέφει ο άφρον βασιλέας, ο Άγιος Βασίλειος ζήτησε από τους πολίτες να προσευχηθούν και να νηστεύσουν 3 μέρες. Μετά όλοι μαζί ανέβηκαν στο δίδυμο όρος της Κεσαρίας, όπως την μία από τις δύο κορυφές ήταν ο ναός της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εκεί προσευχόμενος ο Άγιος είδε σε οπτασία μια μεγάλη ουράνια στρατιά να κυκλώνει το όρος και στη μέση να κάθεται σε θρόνο μια γυναίκα, η Παναγία, και να δοξάζεται, η οποία γυναίκα είπε στους αγγέλους να της φέρουν τον Μερκούριο για να φωνεύσει τον Ιουλιανό, τον εχθρό του Υιού της. Έπειτα είδε τον μάρτυρα Μερκούριο να φτάνει οπλισμένος μπροστά στη βασίλισσα των αγγέλων. Και όταν εκείνη τον πρόσταξε, αυτός είδε ο Άγιος Βασίλειος να φεύγει γρήγορα. Κατόπιν προσκάλεσε τον Άγιο Βασίλειο και του έδωσε ένα βιβλίο που ήταν γραμμένη όλη η δημιουργία της κτήσεως και έπειτα του ανθρώπου. Στην αρχή του βιβλίου ήταν η επιγραφή, είπε, και στο τέλος του βιβλίου, εκεί που έγραφε για την πλάση του ανθρώπου, ήταν η επιγραφή τέλος. Μόλις είδε την οπτασία αυτή, ο Άγιος ξύπνησε.
Το νόημα της οπτασίας του βιβλίου ήταν ότι ο Άγιος Βασίλειος έγραψε όντως ερμηνεία στην Εξαήμερο του Μωυσέως, στην οποία διηγείται πώς ο Θεός επίησε τον ουρανό, τη γη, τον ήλιο, τη σελήνη, τη θάλασσα, τα ζώα και όλα τα αισθητά κτίσματα. Όταν όμως έμελε να γράψει και για την εβδόμη ημέρα, κατά την οποία και για την έκτη ημέρα κατά την οποία ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα, τότε ο Μέγας αυτός Άγιος άφησε την τελευταία του πνοή στη γη και πήγε στους ουρανούς να συναντήσει τον Κύριό του, που με δύναμη αγάπησε και που γι' αυτόν μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα που έζησε έπραξε τόσα πολλά και τόσο μεγάλα. Το έργο του συμπλήρωσε κατόπιν ο αδελφός του Άγιος Γρηγόριος, ο Αρχιεπίσκοπος Νήσις, που έγραψε για την πλάση του ανθρώπου. Όταν ο Άγιος είδε την οπτασία, πήγε στην πόλη με μερικούς κληρικούς στον ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου, όπου μη βρίσκοντας το λείψανο του Αγίου και τα όπλα του που φυλάσσονταν στο ναό, έναν αιώνα αφού του μαρτύρησε επί της βασιλείας του Βαλεριανού και Βαλερίου, κατάλαβε τι είχε συμβεί και έτρεξε αμέσως στον λαό να τους ειδοποιήσει ότι ο Άφρον Ιουλιανός φωνεύθηκε. Βλέποντας το θαύμα οι χριστιανοί και την παρησία του Αγίου Βασιλείου, δεν θέλησαν να πάρουν πίσω την περιουσία που είχαν αποθηκεύσει για τον τύρανο Ιουλιανό. Ο Άγιος όμως, αφού τους επένεσε για την πράξη τους, το 1/3 του ποσού τους το έδωσε και το υπόλοιπο ποσό το διέθεσε για να κτίσουν πτωχοτροφία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, γεροτροφία και ορφανοτροφία. Μετά τον Ιουλιανό τον Παραβάτη βασίλευσε ο Θεοσεβής Ιωβιανός μόνο για ένα χρόνο και κατόπιν τη βασιλεία παρέλαβαν ο Ουαλεντιανός και ο αδελφός του Ουάλης, που ήταν αιρετικός, ο παδός του αριανισμού και διώκτης των Ορθοδόξων Χριστιανών. Ο Ουάλης, αφού πήρε με το μέρος του όλους τους επισκόπους, θέλησε να κάμψει και το Μέγα Βασίλειο, που έμαθε ότι ήταν ανέδωτος. Βλέπουμε δυστυχώς και τότε να συμπλέει η κρατική εξουσία ή μάλλον η εκκλησιαστική εξουσία με την πολιτική εξουσία. Βλέπουμε και εδώ οι επίσκοποι να παρασύρονται από τον ερωτικό αυτοκράτορα τον Ουάλη. Ελάχιστοι δεν είχαν παρασυρθεί, μεταξύ των οποίων ο Μέγας Βασίλειος. Έστειλε δύο δικούς του ανθρώπους, ο Ουάλης, οι οποίοι με απειλές προσπάθησαν να αποδεχθεί ο Άγιος τις αιρετικές και βλάσιμες δοξασίες του Αρίου. Ο ένας μάλιστα, ο άρχοντας Μόδεστος, αφού γύρισε άπραγος στον βασιλέα, του είπε ότι ευκολότερο είναι να μαλακώσει κανείς το σίδηρο παρά τη γνώμη του βασιλείου. Ακούγοντας αυτά, ο βασιλέας Ουάλης θέλησε να πάει ο ίδιος στο Μέγα Βασίλειο. Αυτό και έκανε. Ήταν η μεγάλη εορτή των Θεοφανίων όταν έφτασε ο βασιλέας στο ναό. Εκεί είδε την τάξη και την ησυχία των χριστιανών που παρακολουθούσαν, τον Άγιο Βασίλειο να τους διδάσκει σεμνός, απέρητος, με λόγο δυνατό, γεμάτο σοφία και χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο βασιλέας έδειξε να μετανιώνει και αφού μίλησε με τον Άγιο έφυγε. Οι αριανοί αρχιερείς όμως και πάλι μετέβαλαν τη γνώμη του βασιλέως και τον έπεισαν να εξορίσει τον Άγιο. Όρισε τότε ο βασιλέας να συντάξουν ένα κείμενο με απόφαση της εξορίας του Αγίου. Όμως βλέποντας ότι το χέρι εκείνου που θα έγραφε την απόφαση της εξορίας ξεράθηκε και το είδε το παιδί αρρώστησε βαριά, κάλεσε τον Άγιο να προσευχηθεί και εκείνος μόνο που είδε το παιδί το θεράπευσε και το Μόδεστο ακόμα ιάτρευσε που και εκείνος κινδύνευε να πεθάνει. Αυτά είδε ο βασιλέας και γύρισε στον θρόνο του. Ο βασιλέας Ουάλης αργότερα θέλησε να χωρίσει την επαρχία της Καπαδοκίας
σε δύο επαρχίες, με έδρα την Κεσάρια στη μία και τα Τίανα στην άλλη. Οι επίσκοποι αιρετικοί όπως ήταν βρήκαν ευκαιρία για τη συνέχεια φιλονικούσαν με τον Άγιο Βασίλειο να χωρίσουν και τις Μητροπόλεις σε δύο, ορίζοντας δικό τους Μητροπολίτη στα Τίανα. Τότε ο Άγιος με ταπείνωση τους είπε ότι η Εκκλησία δεν έχει υποχρέωση να ακολουθεί τη Βασιλεία, αλλά η Βασιλεία την Εκκλησία. Ούτε είναι πρέπει να χωρίζουν οι Μητροπολίτες, οι μιμητές του Χριστού, επειδή χώρισαν οι έπαρχοι. Δεν τον άκουσαν όμως οι επίσκοποι και όρισαν Μητροπολίτη Τιάνων κάποιον άνθιμο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έκλεψαν και κάποια κτήματα του ναού του Αγίου Ορέστου που ήταν στην δικαιοδοσία του Αγίου Βασιλείου. Ο Άγιος ως μιμητής Χριστού ειρήνευσε και αρκέστηκε στην επαρχία της Κεσαρίας. Βλέποντας ο Θεός την υπομονή του, σύντομα τιμώρησε τον Μητροπολίτη Τιάνων άνθιμο και ενώθηκαν και πάλι οι επαρχίες. Τότε είναι, καθώς λένε, ότι τότε συνέβη η χειροτονία που έκανε ο Μέγας Βασίλειος στον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον οποίο χειροτώνησε επίσκοπο στα Σάσιμα. Αργότερα πάλι με περίσσιο θάρρος, θράσος, πιο σωστά οι Αριανοί επίσκοποι και με την άδεια του βασιλέου Σουάλη, εκδίωξαν τον Ορθόδοξο Αρχιερέα της Νικαίας και τους χριστιανούς της πόλης και κατέλαβαν τον Μητροπολιτικό Ναό. Τότε έδρασε για άλλη μια φορά ο Μέγας αυτός Άγιος Εκκλησίας μας. Και αφού πήρε την άδεια του βασιλέως να διευθετήσει όπως αυτός ήθελε με τον τρόπο του το θέμα, αρκεί να είναι δίκαιος ο τρόπος και για τα δύο μέρη, έφτασε στη Νίκαια και είπε να σφραγίσουν τον ναό και οι Ορθόδοξοι και οι Αριανοί, και αφού προσευχηθούν πρώτα οι οπαδοί του Αρίου, εάν ανοίξουν οι πύλες να πάρουν αυτοί τον ναό, εάν όμως όχι να προσευχηθούν οι Ορθόδοξοι, και εάν ανοίξουν οι πύλες να τους δοθεί και πάλι ο ναός, εάν όχι να πάει στους Αριανούς. Συμφώνησαν όλοι και περισσότερο οι Αριανοί, αφού πλεονεκτούσαν στην περίπτωση που δεν άνοιγαν οι πύλες. Έτσι και έγινε. Προσευχήθηκαν πρώτα οι Αριανοί για τρεις ημέρες. Πώς να τους ακούσει ο Θεός, ο Υιός του Θεού, όταν αυτοί τον υβρίζουν? Οι πύλες και βέβαια έμειναν κλειστές. Μετά προσευχήθηκαν οι Ορθόδοξοι με τον Άγιο Βασίλειο στο ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Διομήδους, που ήταν κοντά στο Μητροπολιτικό Ναό. Κατόπιν ο Άγιος Βασίλειος με όλο το πλήθος των Ορθοδόξων Χριστιανών πήγαν στο Μητροπολιτικό Ναό. Και όταν ακούστηκε ο Μέγας Βασίλειος να λέει «Ευλογητός ο Θεός των Χριστιανών εις τους αιώνας των αιώνων», έσπασαν οι μοχλοί και οι κλειδαριές και οι πύλες άνοιξαν. Μετά από αυτό το θαύμα, ο ναός επανήλθε στους Ορθοδόξους και πολλοί από τους πιστούς του Αρίου έγιναν Ορθόδοξοι. Αυτός είναι ο Μέγας Βασίλειος που εορτάζουμε σήμερα, και από τα λίγα μπορούμε να καταλάβουμε και πολλά περισσότερα, αλλά μπορούμε και να μελετήσουμε, γιατί είναι πολλά και θαυμαστά τα γεγονότα της ζωής του και πάρα πολύ διδακτικά. Ας παρακαλούμε τον Άγιο να πρεσβεύει και για εμάς και για την πατρίδα μας, έτσι ώστε να μένουμε σταθεροί στην ομολογία, στην ορθόδοξη πίστη μας, αλλά και στην ορθόδοξη ζωή. Τα δύο αυτά βάλλονται σήμερα ποικιλοτρόπως και με κάθε δύναμη και σθένος από τον άρχοντα του κόσμου, τον διάβολο και τα όργανά του, τα οποία πολλές φορές υπάρχουν μέσα στην πολιτική εξουσία, αλλά δυστυχώς και στην εκκλησιαστική. Ας παρακαλούμε τον Άγιο να πρεσβεύει για όλους μας και τον Κύριο που περιτιμήθη την 8η ημέρα μετά από τη γέννησή του, να μας σκεπάζει και να μας κρατά κοντά του πάντοτε και να μας συγχωρεί τις πολλές μας αμαρτίες, έτσι ώστε να αξιωθούμε και της Βασιλείας του.
Το δε Θεοί μα δόξα πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.